Πιο ωραία εισαγωγή στράτο. Κάντινα. Καινούριο καλάμι. Πρώτη βολή. Καινούριο καλάμι. Πολύ ωραία εισαγωγή. Ετοιμαζόμασταν τώρα να κάνουμε εισαγωγή. Μπράβο ρε Στράτο, μπράβο. Λοιπόν, η εισαγωγή θα γίνει τώρα. Πάμε, πέσουμε. Έχουμε ρίξει δύο καλάμια casting ο Στράτος και δύο εγώ. Για αρχή, με το που ήρθαμε. Θα με δείτε και εμένα, εδώ εδώ. Είμαστε σε ένα πανέμορφο μέρος, όπως βλέπετε. Έχουμε ξανάρθει στο παρελθόν εδώ πέρα, πριν αρκετά χρόνια. Προς το παρόν έχουμε ρίξει ένα ζευγάρι από ένα ζευγάρι casting. Έχουμε σουπιές για το πρωί, καφάκι, έχουμε παραγάδι. Το πρωί περιμένουμε και δύο φιλαράκια να έρθουν. Όλα καλά, θα λέμε σε λίγο. Δεύτερο καλό τράβημα για το Στράτο, στο ίδιο καλάμι. Έχεις βρει τη φωλιά. Και καμπανάδες. Ωραία. Δύο στα δύο, καινούριο καλάμι, παιδιά. Τρίσπαστο. Μόλις το ψωνίσαμε. Οκειάνη. Πώς εδώ. Πολύ γούρικο. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, βράδια σε παιδιά. Δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο. Πέρα από αυτά τα δύο ψάρια
που βγάλαμε μέσα σε μια ώρα με το που ήρθαμε. Τώρα είμαστε χαλαρά, έχουμε ρίξει 5 κάστη. Τώρα έχει ρίξει ο φίλος μου ο Γιώργος θα βάλω ένα. Θα δουλεύουμε όλα σχεδόν με φαράω, βραδιάτικα. Μπας και μας κάτσει κανένα ψαράκι τη νύχτα. Κάναμε μια δοκιμή τώρα στο σκαφάκι. Αλλάξαμε λίγο προπέλα, τέλος πάντων να δούμε τα ζήλια. Και βεβαιωθήκαμε ότι έχανε το σήμα. Έχανε το σήμα. Και πάγαμε τον τόπο τηλέφωνα παρατηλέφωνα για να βρούμε ένα δέχτη. Τελικά τα καταφέραμε. Θα έρθει ένα φίλο που είπε πριν και ο Γιώργος ότι θα έρθει το πρωί. Το στείλαν πήγε και το πήρε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήμασταν οριακά. Θα τα μαζέψουμε αυτά τα σπίτια μας. Τα άλλα σπίτια μας δεν πήγαιναμε. Θα πηγαίναμε στην Αθήνα και θα ξαναγυρνάγαμε. Ναι, τώρα. Μακάρι να μας αξίζει εδώ να κάνουμε κάτι το πρωί. Να κάνουμε heavy δηλαδή, να φτιάξουμε το σκαφάκι. Τι σουπιές έχουμε στο νερό από το απόγευμα. Οπότε... θάλασσα. Οπότε τώρα σε λίγο θα φάμε. Θα φάμε, θα αφήσουμε κανένα δύο ωράκι ακόμα για μήπως τσιμπήσει κάτι. Ύπνο και το πρωί δέχτη καινούριο. Δοκιμή. Δοκιμή και φύγαμε. Και μετά θα κάνουμε το ψάρεμα μας. Οπότε το πρωί θα έχει πολλή διαδικασία, θα σας δείξουμε δηλαδή πολλά πράγματα. Λοιπόν, αν δεν γίνει κάτι, τα λέμε το πρωί. Λοιπόν, πίσω φαγώ. Λοιπόν, τώρα εδώ, να ξεκινήσει το γεύμα μας το βραδινό. Για άλλο εγώ Γιωργάκη. Κοτοπουλάκι. Έτοιμο αγορασμένο ψημένο. Από πού? Μην κάνουμε και διαφήμιση, α. Ναι. Σούπερ μάρκετ. Κοίτα, ριζάκι. Ριζάκι. Για πάμε. Τι άλλο έχεις? Εδώ έχω και αφιέρωση από τη γυναίκα μου πάνω. Ωπ, τι άγατε. Τι λέει? Πατατούλες φούρνου με σανς στραγγόν και μυρωδικά. Καλή σας όρεξη. Βλέπει λίγο μάθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λεωνόρα. Πατατούλες φούρνου. Και τι άλλο έχουμε? Πω. Καλά εσύ ρε φίλε. Σαλατούλα μαρούλι. Πολυτελείας παιδιά, πολυτελείας φάει θα κάνουμε. Και τι φάει φίλε, ούτε στο μικρό λίμανο δεν θα μου κάνεις. Εγώ σου είπα, σας στο σπίτι σου θα είμαστε. Πω. Είδες να μάθεις καλό κουμπάρο. Λοιπόν, ξεκινάμε τη μάσα. Και τα λέμε μετά. Και τα λέμε. Το καλάμι έκανε δουλειά. Τι έπαθες μέσα από μπαταρία? Όχι, δεν δείχνει. Και πώς θα βλέπω ότι τραβάει? Έλα το εργαλείο. Μαλάκα. Αυτό δεν είναι σαρκουδάρα ρε παιδιά. Αυτό είναι τέρας. Αυτό είναι που χρειαζόσουν. Αυτό είναι εντάξει. Εντάξει είναι εργαλείο αυτό ε. Αυτό είναι ζώο ρε μαλάκα. Είναι τρισπασό. Γαμάει το καλάμι παιδιά και το ψάρι. Μπράβο. Πιάσ' το καλάμι, δείξ' το καλάμι. Έλα ρε. Τεριάγει. Έχει δύο ζώα εδώ μέσα. Κοίτα κάτι δοντάρες που έχει ρε. Θα κάνω μια φωτογραφία. Φωτογραφία μετά. Ναι με το κινητό. Μετά. Ωραίο. Παιδιά έφερα γούρτα παιδιά που ήρθα. Μπράβο, μπράβο. Και καλά μα... και εδώ το παραγάλι. Και το καλό είναι το έβγαλα. Λοιπόν καλημέρα σε όλους. Ο ήλιος μόλις βγήκε. Ήρθαν τα παλικάρια εδώ από Αθήνα, Παναγιώτης και Γιάννης. Τον Παναγιώτη τον έχετε ξαναδεί στο προηγούμενο ψάρεμα. Ο ψηλός μας την έκανε αυτή τη φορά. Μας φέραν αυτό εδώ. Το ανταλλακτικό.
που μείναμε χθες. Πάλι καλά που ήρθαν τα παιδιά. Καλά, θα γυρνάγαμε στην Αθήνα, είμαστε. Ναι, καλά. Και τα ξαναρχόμασταν πάλι πίσω. Σε παράταγα, εδώ μόνο σου. Μα το αφέραν, ήρθαν πολύ πρωί, ήρθαν 4 η ώρα. Και πάλι καλά, ρίξαμε το σκαφάκι. Έχουμε ρίξει ένα παραγάδι. Το είδατε. Όταν το ρίχναμε, πιάσαμε και το σαργό το μεγάλο. Την ούγενα, τέλος πάντων. Έχουμε ρίξει δύο σουπιές. Σε καμιά ωρίτσα θα ρίξουμε άλλη μία. Άλλες δύο. Τα παιδιά από εκεί κάνουν casting. Έχουμε και εμείς άλλα 4 casting μέσα. Με λίγα λόγια. Τίποτα, παιδιά, θα δείτε και μια ούγενα στο βίντεο. Διαστημική. Πολύ καλή, πολύ καλή. Ένα κιλό ήταν. Φίλο μας ο Γιάννης. Ένα κιλό. Άκω, αυτά. Ό,τι είναι, συνεχίζουμε. Κάτι ψυχάλες φάγαμε. Αλλά ο ήλιος τώρα εντάξει, πήγαν τα σύννεφα. Κομπλέ είμαστε. Εντάξει, καλό καιρό μας κάνει. Καλό καιρό μας. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά, παιδιά. Συνεχίζουμε. Συνέχεια. Μια κάβλα είναι αυτό εδώ. Τώρα αυτό το σκυλό μου είναι τέλειο. Δεν είναι αυτό. Εδώ. Να σου κρατάω. Εδώ. Τι μπορείς να τον πιστεύεις. Σταμάτα και βάρα. Τι να κουραστεί, δεν του πέφτει τώρα. Thank you.
να κάνεις ζούμο. Έλα, είναι κοντά. Καμιά απόχη, κανένα καμάκι, τίποτα. Όπω. Βγάζει την παραλία, έλα. Εδώ είναι, δεν πίσω από. Πάμε, πάμε, πάμε. Νάτο, 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 πετάχτηκε πάνω. Τονούσε τώρα, τονούσε. Νάτο, τονούσε. Ωου. Ωραία, μου πήρα σου, έλα. Χριστός και η Παναγία. Τι καλό. Όπω. Πού βρέθηκε Μούγκρος και τώρα. Τι Μούγκρος, Μούγκρος, να ξέρω, δεν είναι. Μα έλεγα, τι είναι αυτό, φίλε. Δεν πάτε καλά, δεν είναι. Όπω φίλε. Φίλε, αυτό πρέπει να είναι 15.000. Τι καλό, πρέπει να είναι 15.000. Όποτε. Αυτό είναι όλη κάβλα τώρα, ρε φίλε. Δεν έχω ξανατήγει φτάρι. Εσύ και ο κόρος, survivor. Το στράτο τράβο, στράτο. Του φύγε λίγο η ούγια, αλλά το φέρε. Το έβγαλε όμως το θηρίο, το καλάμι. Είδα όλο στο σπίτι, δεν ξέρω κιλά είναι. Τι κάνει. Δεν κιλά είναι αυτό. Δεν τρώγεται. Όχι ρε, τι να τρώ. Πρέπει να τρώγεται ρε. Don't you see me praying? Don't
διώχνες μετά. Να γράψετε στα σχόλια αν έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και να μας πείτε πώς τρώγεται και αυτό το πράγμα. Και κάμια συνταγή είναι πώς τρώγεται. Και παιδιά, ένα like, ένα subscribe, να μας βοηθήσετε για αυτό που κάνουμε. Μια γράφη στο κανάλι δεν είναι κάτι. Αν σας αρέσει, για να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε τη λατρεία μας. Πραγματικότητα. Λοιπόν, έρχονται και άλλα βίντεο. Όσο περνάει ο καιρός, είμαστε και πιο δυνατοί από ό,τι φαίνεται. Οργανωνόμαστε καλύτερα. Και τα ξαναλέμε σε επόμενο ψάρεμα. Πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.